Να πούμε κάποιοι. Κάποιοι, ναι, κάποιοι. Δεν το έκαναν όλοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί σε τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτοί που είχαν την εξουσία, την δύναμη να υπογράφουν διατάγματα και να δίνουν γραμμή στον κόσμο, απαγόρευσαν τον χορό. Σε μια περίοδο που στο Βυζάντιο ακόμα χόρευαν σε κάθε τους έκφραση. Αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο, έχετε κεφάλαιο για το ναι, Βυζάντιο. Ναι, ναι, για το Βυζάντιο, για την αρχαία Ελλάδα, και... για το... τα πάντα, ναι, ακριβώς. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι υποχρεώθηκε η Εκκλησία, αυτοί οι άνθρωποι, επειδή ήταν ότι η απαγόρευση δεν μπορούσε να σταματήσει τον χώρο από τον άνθρωπο, γιατί ήταν μέσα στη ζωή του, μέσα στην ταυτότητά του ήταν ο χορός. Αναγκάστηκε να αναγνωρίζει συγκεκριμένους χορούς ως αποδεκτούς και με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, χωρίζει τους άντρες από τις γυναίκες, δεν μπορεί πια να χορέψουν στην ίδια ομάδα και άντρες και γυναίκες. Και γίνονται αποδεκτοί χοροί που γίνονται προς τιμήν του Θεού. Δηλαδή, οι χοροί οι οποίοι θα εκτελεστούν στον εορτασμό ενός Αγίου, στο πανηγύρι που θα ακολουθήσει. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία κάνει αποδεκτούς πια, αφού δεν μπορεί να απαγορεύσει τίποτα, κάποιους χορούς για να μπορέσει να συνυπάρξει με το ρεύμα. Στο εξωτερικό φυσικά, μέχρι και σήμερα, έχουμε αφορισμούς ανθρώπων που χόρευαν ροκ. Επειδή θεωρήθηκε από την κοινωνία της εποχής ότι το ροκ το οποίο είχε έρθει ήταν χορός του Σατανά. Η μουσική του Σατανά, το ίδιο. Θέλω να καταλήξω στο εξής. Ο χορός φέρνει στην κοινωνία το αύριο, γιατί πηγάζει μέσα από αυτήν τις αλλαγές που θα έρθουν. Όταν το παλαιό βλέπει το καινούριο να έρχεται, κάνει τα πάντα για να μην γίνει αυτή η αλλαγή που δεν μπορεί να αποφύγει. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν καταπολεμούνται είναι η μουσική και ο χορός. Γιατί αυτά τα δύο, το ντύσιμο επίσης, είναι... Αυτά πολεμούνται. Ναι, γιατί είναι πολύ εμφανή τα μέσα στα οποία επέρχονται οι αλλαγές. Άρα, θυμίζουν μας μακριά, τους πατεράδες μας θυμίσουν. Όταν ήμασταν έφηβοι και ακούγαμε δίσκο. Και σου έλεγε, παιδί μου, τι είναι αυτά που ακούς. Αν είναι δυνατόν, είναι απαράδεκτη η μουσική αυτή. Δεν γίνεται αποδεκτή αυτή η αλλαγή. Αλλά δεν θυμώνται ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα έπραξαν και οι ίδιοι στους δικούς τους γονείς, όταν άκουγαν τα σέικ, ίσως στην εποχή του 70, που οι γονείς τους έλεγαν τι είναι αυτά, αμαρτωλά, του διαβόλου πράγματα και εμείς κάνουμε. Άρα θέλω να καταλήξω ότι είναι μια διαδικασία που θα συνεχίζεται όσο υπάρχει άνθρωπος. Το καινούριο αντικαθιστά το παλιό και στη διαδικασία αυτής της αντικατάστασης θα υπάρχουν πάντα αυτές οι διαμάχες. Αυτό θεωρώ. Να επανέλθουμε στο βιβλίο σας, το οποίο εκδόθηκε πρόσφατα. Δεν φοβηθήκατε πως σε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης και όχι μόνο, θα είναι δύσκολο ή μπορεί να μην βρει ανταπόκριση? Και κάνατε και αγώνα για να το 4 χρόνια σας πήρε για να το γράψετε, να μελετήσετε, να μάθετε, να ψάξετε το ψάξιμο. Δεν φοβηθήκατε? Να σου πω, ουρανία μου. Ξέρεις ότι είμαστε από το ίδιο μέρος. Ναι. Που σημαίνει ότι εάν ένας μανιάτης βάλει στο κεφάλι του κάτι, δεν του το βγάζεις ούτε με επέμβαση. Πρώτα. Πέραν του χιούμορ όμως. Πού είναι θεωρώ, μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, όντως. Είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι... Όχι, δεν με πτώσει, με προβλημάτισε. Αλλά νομίζω ότι... Κάθε τι που ξεκινάς πρέπει να το ολοκληρώνεις και η κάθε κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεις είναι μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να φτάσεις στο τέρμα της προσπάθειάς σου. Αλλιώς δεν θα είχε αξία ούτε τα 4 ή 5 χρόνια που ασχολήθηκα με την έρευνα για να γραφτώ το βιβλίο αυτό. Και όταν το κάνεις, γιατί για μένα το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά μια εμπορική κίνηση η οποία έγινε. Είναι μια κίνηση... την οποία την προσπάθησα να την βρω και εγώ όταν ήμουν πιο νέος δάσκαλος. Προσπαθούσα να βρω στοιχεία. Σε ρωτούσε μαθητή σου και σου έλεγε, δάσκαλε, τι είναι αυτό, από πού βγαίνει? Και δεν ήξερες τι να του πεις, τι να απαντήσεις. Και λέγαμε όλοι αυτά που μας έλεγαν οι παλαιότεροι από εμάς, εκπαιδευτές μας. Τι είναι το ταγκό, δάσκαλε? Ο χορός της φωτιάς. Και το έλεγες με έναν ωραίο τρόπο. Και στόμφο, Και στόμφο, για να πεις ότι λες κάτι
τεράστια, που περιλαμβάνει τεράστια γνώση και απλά κρίνουμε την άγνοιά μας. Οπότε τώρα οι νεότεροι θα βρουν τουλάχιστον. Ακριβώς. Ήταν λοιπόν, θεώρησα ότι ήταν χρέος μου έναντι της τέχνης μου και χρέος μου έναντι των μαθητών μου να είμαι όσο πιο σωστός μπορώ απέναντί τους. Σκέφτεστε... Οπότε η κίνηση, θέλω να πω, έπρεπε να ολοκληρωθεί, γιατί δεν ήταν μια για εμένα επιχειρηματική κίνηση, οπότε την κάνω πιο μετά, ανοίγω ένα κατάστημα, το ανοίγω πιο μετά ή τώρα. Είναι κάτι που αφορά την τέχνη μου και την επιλογή μου πάνω σε αυτή. Να βάλω το δικό μου λιθαράκι σε αυτή την πορεία. Στο μέλλον σκέφτεστε να γράψετε κι άλλο βιβλίο σχετικά με το χορό? Ναι, έχω στα... δεν έχω ακόμα αποφασίσει, γιατί ήταν ειλικρινά μια πολύ μεγάλη δοκιμασία το βιβλίο αυτό ήδη. Έχω στο μυαλό μου να κάνω μια τριλογία επάνω σε βιβλία που αφορούν τον χορό. Τι εννοείται τριλογία? Για πέστε μας κάποια στοιχεία, δώστε μας κάποια στοιχεία. Θα σου πω το δεύτερο που θέλω να ετοιμάσω, ναι. Όχι ακόμα γιατί δεν είμαι έτοιμος, παρά τις δυνάμεις που χρειάζεται για να κάνω την έρευνα. Θέλω να κάνω ένα βιβλίο που να έχει σχέση με τη θρησκεία. Δηλαδή χορός και θρησκείες. Θρησκείες, όχι θρησκεία μόνο. Και να αναφερθώ σε όλες τις μεγάλες και ευρέως διαδεδομένες θρησκείες ανά τον κόσμο. Και πώς σχετίζονται με το χορό? Πώς αντιμετώπισαν τον χορό, πώς ο χορός παρεμβαίνει μες στη θρησκεία, πώς ο χορός μπορεί να είναι μέρος του τελετουργικού και της λατρείας και πώς ο χορός αντιμετωπίστηκε ανά τους αιώνες και για ποιο λόγο αντιμετωπίστηκε. Πιστεύω ότι εάν καταλάβουμε, όχι μόνο για τον χορό, αλλά για οποιοδήποτε αντικείμενο, πώς αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους, ίσως να καταλάβουμε και την δύναμη την οποία κρύβει. Το γιατί. Τους λόγους. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, φοβόμαστε όλη την φωτιά. Από τον φόβο μας για την φωτιά, αν θα τον εξερευνήσουμε και τον σκεφτούμε, καταλαβαίνουμε τη δύναμή της. Τους λόγους που μας κάνει να φοβόμαστε και να περιορίζουμε τη φωτιά, για παράδειγμα. Αλλά θεωρώ ότι πέραν αυτού, που θα είναι ένα κομμάτι μέσα στο βιβλίο, θεωρώ ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τους απολύτιστους αιώνες με τους σημερινούς δικούς μας εντός εισαγωγικών πολιτισμένους αιώνες. Οπότε θα έχετε πάλι ένα βιβλίο έρευνας. Ναι, έρευνας. Έρευνας. Οπότε αγαπάτε τα δύσκολα. Ναι, αλλιώς δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον. Απλά τώρα θέλω, πριν μπω στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι πραγματικά επιπονητή διαδικασία, ίσως να ολοκληρώσω ένα μυθιστόρημα που έχω περίπου στη μέση. Είναι μεταξύ πραγμάτων, δηλαδή. Ή το μυθιστόρημα θα ολοκληρώσω ή θα ετοιμάσω τη δεύτερη έκδοση του χορού Ένστικτο. Θα δω, δεν έχω ακόμα επιλέξει, δεν έχω ακόμα συνέλθει από το... Είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι νωρίς, είναι νωρίς ακόμα. Ωραία. Κάποια άλλα άμεσα σχέδια? Ένα άμεσο σχέδιο και όνειρο που το προσπαθώ χρόνια και θεωρώ ότι μάλλον ήρθε η στιγμή να το υλοποιήσω, είναι ότι θέλω να κάνω χορό σε κοφούς ανθρώπους. Και όταν λέω σε κοφούς, εννοώ χωρίς την βοήθεια ακουστικών, γιατί υπάρχουν βαρύκοοι και κοφοί. Θέλω χωρίς την βοήθεια των ακουστικών να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βρω τον τρόπο, την μέθοδο διδασκαλίας και να επικεντρωθώ σε τρεις άξονες. Στον κοινωνικό χορό, όπως κάνουμε όλοι μας, δηλαδή να μπορεί και ο κοφός άνθρωπος να συμμετάσχει όπως οι ακούοντες σε ένα γλέντι, να βγει με την παρέα του έξω και να μπορέσει να χορέψει σωστά όπως όλοι μας. Ο δεύτερος άξονας είναι οι αθλητές χορού, δηλαδή να ετοιμάσω και να προπονήσω κοφούς αθλητές χορού που θα διαγωνίζονται με οι ακούοντες. Δεν θέλω μέχρι να οργανωθεί μια κατηγορία κοφών. Και ο τρίτος άξονας είναι να ετοιμάσω και δασκάλους χορού, οι οποίοι θα είναι κοφοί και θα διδάσκουν αντίστοιχα κοφούς μαθητές. Αυτό είναι ένα όνειρο που θεωρώ ότι μάλλον ήρθε η στιγμή, ήδη είμαστε στα σκαριά δηλαδή με συζητήσεις, να ξεκινήσει η έρευνα και παράλληλα η προσπάθεια επάνω στο κομμάτι αυτό. Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στους τηλεθεατές μας για το χορό, ως μάθημα, ως τεχνική, ως κίνηση, ως πειθαρχία, ως έκφραση συναισθημάτων, έκφραση ψυχής? Τι θα μας συμβουλεύατε? Χορέψτε, και σε αυτούς που, που ντρέπονται να χορέψουν και σε αυτούς που είναι πιο τολμηροί. Ένα μόνο πράγμα.
χορέψτε. Χορέψετε χωρίς να σκέφτεστε τίποτα, να μην σας νοιάζει τίποτα. Ούτε αν η τεχνική σας είναι καλή, ούτε εάν κατά τη γνώμη σας είστε ωραίοι εκείνη τη στιγμή. Ο χορός δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Την τεχνική θα εκπαιδευτούμε στην τεχνική στο μάθημα, στον δάσκαλο, στον φίλο που μπορεί να βοηθήσει και να σου δείξει ένα βήμα, μια κίνηση. Όταν βγεις έξω και σου έρθει να χορέψεις, χόρεψε. Μη σκέφτεσαι, νιώσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χορέψτε, είναι υγεία. Είναι υγεία. Κάνει καλό στα πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Χαρά μας που σας είχαμε στον τηλεοπτικό σταθμό του Ελλάδα. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Και με τα νέα, μακάρι να έχουμε και νέα και για τους σκοφούς, για τα όνειρά σας και για το νέο σας βιβλίο και για το μυθιστόρημα που είναι στη μέση τώρα. Είναι στη μέση. Ελπίζουμε να τελειώσει. Θα τελειώσει. Εγώ να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, Ουρανία, για τη συνέντευξη, τον κύριο Φελούρη για τη φιλοξενία στον Ελλάδα και δεν θέλω να ξεχάσω με τίποτα την Ποτούλα μας. Ποτούλα, σε ευχαριστούμε πολύ που την ταλαιπωρήσαμε όλη αυτή την ώρα με τη συνέντευξη. Και κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον επίλογό σου. Τελειώνοντας, ας κλείσουμε, σου μίλησα και στο ελληνικό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται η εικόνα σου να μοιάζει με κάποιου άλλου, αρκεί που το βήμα πήρε μορφή στο μυαλό και στο σώμα σου. Μεγαλύτερη σημασία έχει τη στιγμή που χορεύεις, να ακούς την ψυχή σου και να εκφράζεις αυτό που αισθάνεσαι. Ο χορός σου να είναι σαν μια ομιλία, σαν εξομολόγηση, σαν μια ιστορία που τη μοιράζεσαι με άλλους. Όταν χορεύεις, μην σκέφτεσαι, νιώσε. Άφησε το συναίσθημά σου να σου υποδείξει πώς να χορέψεις. Ό,τι είχες να μάθεις, το έμαθες την ώρα που έκανες μάθημα ή την ώρα της προπόνησής σου. Τώρα ήρθε η στιγμή να βάλεις το σημαντικότερο στοιχείο, ένα μέρος από τον εαυτό σου. Μόνο τότε ο χορός είναι πλήρης. Εάν δεν υπάρξεις εσύ μέσα στη γνώση που σου δόθηκε, η γνώση είναι άνευ σημασίας. Είναι σαν να θέλεις να μιλήσεις και αντί να πεις αυτό που σκέφτεσαι, απαγγέλεις το σχολικό σου μάθημα, το οποίο σου δίδαξε τις λέξεις και τα γράμματα ή κάνεις τις ασκήσεις της ορθοφωνίας σου. Εάν το πεις καλά, θα θαυμάσουν την αρτιότητά σου στην εκτέλεση της άσκησης, αλλά δεν θα καταλάβουν γιατί το έκανες, τι ήθελες να πεις ή τι θα ήθελες να δείξεις με αυτό. Γι' αυτό μην ξεχνάς το σημαντικότερο στοιχείο που είσαι εσύ. Μάλλον ο χορός θα λειτουργεί με το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου μας που δημιουργεί τα όνειρα, αφού μπορείς να ονειρευτείς χορεύοντας και να χορέψεις το όνειρό σου. Ίσως γι' αυτό ο χορός είναι πάντα παρόν όταν ένα όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα. Όσο κάποιος χορεύει, μπορεί να ονειρεύεται, να αισθάνεται. Αλλά μόνο όποιος μπορεί να ονειρεύεται είναι ικανός να χορέψει αληθινά. Μην ξεχνάς πως ο χορός διδάσκεται, η τέχνη όχι. Την τέχνη πρέπει να ζήσεις για να την μάθεις. Σου την διδάσκει η ίδια η ζωή. Σταύρος Καλαματιανός, χορού ένστικτο.